Η πρώτη ερώτηση αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στο Ήλιο. Το πιο βασικό ζήτημα το οποίο έχει να αντιμετωπίσει η επόμενη Δημοτική Αρχή στο Ήλιον νομίζω ότι είναι η ανισότητα μεταξύ των περιφερειακών συνοικιών της πόλης μας με το κέντρο της πόλης. Για πάρα πολλά χρόνια η Δημοτική Αρχή είχε επιλέξει μία στρατηγική όπου όλα τα έργα, τα χρήματα τα οποία, τις χρηματοδοτήσεις τις οποίες μπορούσε να αξιοποιήσει, να τα αξιοποιήσει στο κέντρο της πόλης, αξιοποιώντας ουσιαστικά αυτά τα χρήματα μόνο για τη βιτρίνα. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν μια σειρά από συνοικίες στην πόλη μου, οι οποίες έχουν τεράστια ζητήματα να αντιμετωπίσουν που έχουν να κάνουν με τις υποδομές, ακόμα και σε βασικά ζητήματα, όπως είναι τα πεζοδρόμια, όπως είναι οι σχολικές μονάδες, όπως είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Μην ξεχνάμε ότι στο Ήλιον η Δημοτική Αρχή και η παράταξη η οποία βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου είναι μια παράταξη η οποία βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου εδώ και 36 χρόνια. Αυτό το πράγμα ήταν κάτι το οποίο εμείς ως παράταξη ήδη από την πρώτη στιγμή της σύστασής μας προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε. Αναδείξαμε μια σειρά από καθημερινά ζητήματα τα οποία αφορούσαν την καθημερινότητα των πολιτών. Και έχω την αίσθηση ότι ήμασταν και καταλυτικοί μέσα από τη δουλειά που κάναμε, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και πολλές φορές και έξω από αυτό, μέσα στα τοπικά κινήματα, να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις, να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Άρα αυτό νομίζω αποτελεί η πρώτη αιχμή από την πλευρά τη δική μας. Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ζήτημα των ελεύθερων χώρων, των χώρων πρασίνου. Γι' αυτό το λόγο και η εμπλοκή μας ως Δημοτική Παράταξη όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν καταλυτική στο θέμα του πάρκου Αντώνη Τρίτσης. Εκεί διεκδικήσαμε να δοθούν απαντήσεις σε ζητήματα χρόνια για αυτό το χώρο, με κυριότερα ίσως την ύπαρξη ενός υγιούς φορέα ο οποίος θα διαχειρίζεται αυτό το χώρο, αλλά και την ύπαρξη χρηματοδότησης. Αυτό νομίζω ότι έγινε εφικτό παρά τη στάση που κράτησε η Δημοτική Αρχή, η οποία ακόμη μέχρι και σήμερα στέκεται πολέμια όλης αυτής της προσπάθειας και δεν συνδράμει με κανένα τρόπο σε όλη αυτή την προσπάθεια για την ανάταξη του πάρκου. Ένα ακόμα ζήτημα το οποίο αναδείξαμε ως Δημοτική Παράταξη σε αυτό το πλαίσιο της αναβάθμισης, να το πω έτσι, των δημόσιων χώρων, των χώρων πρασίνου, ήταν το θέμα του Πάρκου Μουσείου Ραδιοφωνίας. Στο Ήλιον έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τις παλιές εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως διατηρητές από το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί στεγάζει τον πρώτο πομπό, ένα χειροποίητο πομπό του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας σε μια έκταση 33 στρεμάτων. Εμείς εκεί προτείναμε τη δημιουργία ενός πάρκου μουσείου ραδιοφωνίας και αυτό το αναδείξαμε με πολύμορφες δράσεις, όπως διοργάνωση φεστιβάλ όλα τα προηγούμενα χρόνια μαζί με τους κατοίκους. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να γνωρίζουμε ότι ήδη η ΕΡΤ δρομολογεί τη δημιουργία αυτού του χώρου. Νομίζω ότι αυτά αποτελούν μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη που έχει η παράταξή μας ήδη από τη θέση της αντιπολίτευσης στην πόλη μας και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτό. Και ένα τελευταίο το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί οι πόλεις μας πρέπει να είναι όμορφες αλλά οφείλουν να είναι και ασφαλείς. Το Ήλιον ήταν μια γειτονιά η οποία για χρόνια αντιμετώπιζε τεράστια ζητήματα με πλημμύρες, με πλημμυρικά φαινόμενα. Διεκδικήσαμε μαζί με τους πολίτες την ολοκλήρωση σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή μας. Η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής αλλά και του Υπουργείου Υποδομών σε αυτό ήταν ήδη από τα τώρα ιδιαίτερα πολύτιμη. Εμείς ως παράταξη έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα της επόμενης μέρας, στο πρόγραμμά μας για την επόμενη μέρα, την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων στην πόλη μας, έτσι ώστε να είναι ασφαλείς οι πολίτες οι οποίοι μένουν στο Ήλιον. Να ρωτήσω, επειδή το Ήλιον δεν είναι από τις πιο πλούσιες περιοχές της Αττικής, μάλλον από τις χειρότερες από πλευράς οικονομικής ευμάρειας, τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε πρόβλημα τεράστιο, φαντάζομαι, με τα μνημόνια κλπ., υπάρχουν υποδομές στο Δήμο οι οποίες να αντιμετωπίζουν την ανθρωπιστική κρίση? Στο Ήλιον, όπως είπατε και εσείς, όντως είναι μια εργατική γειτονιά. Όλη η Δυτική Αθήνα αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι σηκώσανε δυσανάλογα το βάρος της οικονομικής κρίσης όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν δομές, γιατί ο Δήμος είχε μια οικονομική δυνατότητα να μπορέσει να δημιουργήσει δομές κατά πολέμηση της κρίσης. Όμως οφείλουμε να αναγνωρίζουμε ότι οι δομές αυτές μέχρι τώρα λειτουργούν χωρίς σχέδιο και σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Για να καταλάβετε τι εννοώ με αυτό,
Έχει μια μεγάλη σημασία να δώσω ένα παράδειγμα. Στο Ήλιον έχουμε εδώ και κάποια χρόνια το κοινωνικό φροντιστήριο της πόλης. Το κοινωνικό φροντιστήριο αυτή τη στιγμή, με βάση τον απολογισμό που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή, ουσιαστικά καλύπτει τις ανάγκες 100 μαθητών. Αντιλαμβάνεστε ότι 100 μαθητές, ιδιαίτερα αυτά τα χρόνια που ο κόσμος στην περιοχή μας τα βγάζει δύσκολα, να το πω έτσι, είναι ένα πολύ μικρό μέρος των μαθητών οι οποίοι έχουν ανάγκη αυτές τις δομές. Μην ξεχνάμε ότι το Ήλιον είναι μια περιοχή στην οποία κατοικούν παραπάνω από 120.000 ανθρώπους. Και άρα εμείς αυτό που θέλουμε ως παράταξη είναι να ενισχύσουμε αυτές τις δομές τόσο με χρηματοδότηση, όσο και με τον αναγκαίο εξοπλισμό που μπορεί να χρειάζονται οι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται στην κοινωνική υπηρεσία, ώστε οι δομές αυτές να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να σταθούν στο πλάι των πολιτών. Ποια είναι η ιστορία της παράταξής σας και ποια είναι το έργο σας μέχρι τώρα? Λοιπόν, εμείς ως Δημοτική Παράταξη δημιουργηθήκαμε το 2013. Τότε ουσιαστικά ενεργοί πολίτες, ο καθένας από το δικό του, να το πω έτσι, μετερίζει, όλοι οι ενεργοί στα τοπικά κινήματα, στις δομές αλληλεγγύης, στους αγώνες για την υπεράσπιση του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης, στους αγώνες για την δημιουργία του Πάρκου Μουσείου Ραδιοφωνίας, ενώσαμε τις δυνάμεις μας ακριβώς γιατί αντιληφθήκαμε ότι η Δημοτική Αρχή, η οποία βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στο τιμόνι της πόλης, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που έχουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Το 2013 δημιουργηθήκαμε, το 2014 το Μάιο μας εμπιστεύτηκαν οι πολίτες δίνοντάς μας τη δυνατότητα ως τρίτη παράταξη να μπούμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μπορέσουμε να παλέψουμε από καλύτερες θέσεις το πρόγραμμά μας. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό το κάναμε με έναν τρόπο ο οποίος ήταν ρεαλιστικός, με έναν τρόπο ο οποίος ήταν με μία στόχευση, μάλλον να το πω πιο σωστά, με μία στόχευση να μπορέσουμε έστω και από τη θέση της αντιπολίτευσης να πετύχουμε μικρές αλλά ουσιαστικές νίκες σε αυτά τα ζητήματα. Αυτές οι νίκες, είτε στα μεγαλύτερα είτε στα μικρότερα ζητήματα, νομίζω ότι κάνανε αισθητό και στους πολίτες το διαφορετικό ρεαλιστικό σχέδιο το οποίο έχουμε ως παράταξη, το οποίο είναι εναλλακτικό απέναντι σε αυτό το οποίο υλοποιεί τόσα χρόνια η διοίκηση του Δήμου, και νομίζω ότι αυτό το σχέδιο είναι το οποίο θα επιβραβεύσουν οι πολίτες στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να διοικήσουμε και από καλύτερες θέσεις, όπως καταλαβαίνετε, όντας τη Δημοτική Αρχή στο Ήλιον, να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε με καλύτερους όρους. Ο Κλισθένης φέρνει μια μεγάλη αλλαγή, η οποία είναι η καθιέρωση της απλής αναλογής. Φέρνει και άλλες, αλλά αυτό είναι από τα πιο βασικά. Η ερώτηση είναι αν υπάρχουν στην περιοχή σας δυνάμεις προοδευτικές οι οποίες να μπορούν να συνεργαστούν και να έχουν και τη διάθεση να το κάνουν. Να πω επί της αρχής ότι εμείς ως Δημοτική Παράταξη ήμασταν από τις... ήδη το γράφαμε στα κείμενά μας από την ίδρυσή μας, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται μια δημοκρατική ένεση. Η δημοκρατική ένεση, νομίζω ότι η απλή αναλογική έπαιξε αυτό το ρόλο, αποτελεί μια τομή για την αυτοδιοίκηση. Και ο λόγος είναι γιατί μπορεί να εκφράσει τον πραγματικό σχετισμό που υπάρχει στην πόλη μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Εμείς στο Ήλιον, έχοντας απέναντί μας μια αλαζονική συμπεριφορά από τη διοίκηση του Δήμου, το ζήσαμε στο πετσί μας. Πολλές φορές η διοίκηση, παρότι δεν είχε την πλειοψηφία στην πόλη, να μην λαμβάνει υπόψη της καθόλου ούτε την αντιπολίτευση, ούτε πολλές φορές και την άποψη, να το πω έτσι, της πλειοψηφίας των πολιτών σε μεγάλα κομβικά ζητήματα. Να δώσω ένα παράδειγμα σε αυτό, η αντίθεση της Δημοτικής Αρχής να βάλει εκπρόσωπο του Δήμου μας στο φορέα διαχείρισης του Πάρκου, αντιλαμβάνεστε, του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης, αντιλαμβάνεστε, ένας πολύ σημαντικός χώρος και όλοι οι πολίτες θέλανε ο Δήμος να συνδράμει σε όλη αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι με αυτή την δημοκρατική αλλαγή που συνέβη στην τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορέσουν να αλλάξουν οι αντιλήψεις των αυτοδιοικητικών σε όλη την Ελλάδα και στην πόλη μας, και έχω την αίσθηση ότι από την πλευρά τη δική μας πια, ότι εφόσον είσαι με την απλή αναλογική, αν δεν αντιλαμβάνεσαι αυτή την εμπλοκή σου στην αυτοδιοίκηση με όρους συνεργασιών, με όρους συνεννόησης, με δυνάμεις οι οποίες φυσικά βρίσκονται στο δημοκρατικό τόξο. Εμείς δεν θα μπούμε ποτέ στη διαδικασία να συζητήσουμε με δημοτικές κινήσεις ή συλλογικότητες οι οποίες φέρουν πίσω τους ρατσιστικές, μυσαλόδοξες ιδέες. Εμείς θα συζητήσουμε προγραμματικά, έχουμε πρόγραμμα, είμαστε περήφανοι για το πρόγραμμά μας και στη βάση αυτή
θα κάνουμε τις όποιες συνεργασίες. Και να πω και κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι εμείς ως παράταξη ήδη από την προεκλογική περίοδο ήρθαμε σε συνεννόηση με δυνάμεις στην πόλη μας, όπου υπάρχουν συλλογικότητες οι οποίες συμμετέχουν στην αλληλέγγυα πόλη Συμμαχία για το Ήλιον, όπως είναι η Δημοτική Κίνηση Ήλιον με άλλα μάτια, η οποία συμμετέχει στο ψηφοδελτίό μας, και είμαστε και φυσικά και άλλοι ενεργοί πολίτες οι οποίοι έχουν στηρίξει την προσπάθειά μας. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Προφανώς με βάση και το εκλογικό αποτέλεσμα και με βάση τις προγραμματικές θέσεις όλων των υπόλοιπων παρατάξεων, εμείς είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε και να συνεννοηθούμε σε ζητήματα τα οποία είναι για το καλό της πόλης, είναι για το καλό της καθημερινότητας χιλιάδων ανθρώπων που ζουν καθημερινά στο Ήλιον.